Αυτό είναι το βίντεο ντοκουμέντο από την εισβολή και ληστεία σε πολυκατάστημα στα νότια προάστια από δίδυμο ληστών που είχαν ακάλυπτα τα πρόσωπά τους. Ο ένας ληστής με το όπλο στραμμένο προς την υπάλληλο κρατάει τσίλιες στην είσοδο. Ο συνεργός του κατευθύνεται στην ταμεία, της δίνει μια μαύρη σακούλα και ζητά να βάλει μέσα τα χρήματα. Σε ελάχιστα λεπτά τα χρήματα βρίσκονται στη σακούλα των ληστών. Τρέχοντας, τη δίνει στο συνεργό του που στέκεται στην πόρτα. Αφού πήραν τα χρήματα από τα ταμεία, οι κακοποίοι έφυγαν όχι όμως από την κεντρική είσοδο, αλλά από μια πλαϊνή και χάθηκαν στα στενά της περιοχής. Οι ληστές μπήκαν στο κατάστημα λίγο πριν από τις 8 το βράδυ και προσποιήθηκαν τους πελάτες. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των υπαλλήλων, για αρκετή ώρα περιφέρονταν ανάμεσα στα προϊόντα. Η αστυνομία τους αναζητά με οδηγό τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας. Κάμερα ασφαλείας καταγράφει τους νεαρούς να φτάνουν έξω από το φούρνο σε περιοχή των νοτίων προαστίων. Ο ένας πάει την πόρτα και εισβάλλει. Τους βλέπει απέναντι στα μπαλκόνια ο κόσμος και τους φωνάζει. Σας βλέπουμε, σας βλέπουμε. Όχι, απ' το ίδιο. Ο συναγερμός χτύπαγε, όπως κουνήσανε τη τζαμαρία, ο συναγερμός χτύπαγε. Αλλά τις σπάσανε και μπήκανε μέσα κανονικά. Στόχος ήταν το ταμείο και τα χρήματα που υπήρχαν σε αυτό. Ακόμη και τον κουμπαρά που μάζευαν χρήματα για το χαμόγελο του παιδιού, άρπαξαν οι διαρρήκτες που χτύπησαν δύο φορές σε διάστημα τριών εβδομάδων. Μας άνοιξαν την πόρτα σπάζοντάς την. Οι ζημιές ήταν την πρώτη φορά κλέψαμε το χαμόγελο του παιδιού εδώ ένα κουτί που είχαμε, την άλλη φορά το ταμείο μας. Διαρρήξεις έχουν καταγραφεί και σε αρκετά σπίτια στα νότια προάστια. Μπαίνουν, τα κατεβάζουν όλα και φεύγουν. Από πολυκατοικία σε διαμερίσματα από το ένα στο άλλο. Στη γειτονιά μου ήδη έχουν κλέψει κανένα δύο σπίτια. Τις περισσότερες φορές οι κάτοικοι προφυλάσσουν με κάθε μέσο τα σπίτια τους.